Έτσι. Πέρασα, είστε καλά, τι κάνετε. Γεια σου, Αλέκο. Τι να κάνουμε κι εμείς να δω. Πώς είσαι? Στον μπαρ είναι ανοιχτό. Μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 παρά 1, όχι μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 παρά 1 μας διώχνεις μετά. Αλέκο, τώρα ουσιαστικά. Αλέκο, ανοίγουν τα φώτα. Αλέκο, ουσιαστικά αυτό για τα ρεστοράν. Να το πούμε λίγο με αφορμή το δικό σου το μαγαζί, αλλά υποθέτω και στα υπόλοιπα. Η κουζίνα πρέπει να πάρει την παραγγελία τουλάχιστον στις 11. Ναι, εγώ τελευταία παραγγελία δίνω τότε 11 και 4, το 11 και 20. 11 και 20 και για εξαρτάτε. Να προλάβουν για να. Άμα είναι το σνίτσελ το μεγάλο, προλαβαίνει. Άμα είναι το προβατήσιο το σουβλάκι. Πώς έγινε, ρε Αλέκο, γίνεται. Ούτε το πόδιο. Τα απλά μόνο. Και γρήγορα να το φας, γρήγορα να φας και το γλυκό που σου προσφέρει εκεί ο Αλέκος, πώς θα γίνει. Τι να κάνουμε, το ρίχνουμε στο χιούμορ λίγο, γιατί πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι. Εντάξει, υπάρχει, δεν είναι μόνο ότι κλείσαμε στις 12, υπάρχει τεράστια πτώση τζίρου, στην τάξη 50-60%, γιατί ο κόσμος φοβήθηκε. Αλέκο, Αλέκο, από την Τετάρτη μέχρι σήμερα, επειδή μου το λένε και άλλοι εδώ στο, και μαγαζάτορες και επιχειρηματίες, βλέπεις από την Τετάρτη και μετά το κόσμος πάγωσε και όντως δεν έρχεται ούτε. Νωρίς. Ναι. Εγώ προσωπικά είμαι 60% κάτω. Πάγωσε δηλαδή όλη τη μέρα. Δεν είναι μόνο το βράδυ. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Καθόλου. Πάγωσε η αγορά. Εντάξει. Με ό,τι να αυτό σημαίνει για τα μαγαζιά σας. Αυτό βέβαια ίσως έπαιξε ρόλο του κακός καιρός. Σήμερα που είχε καλό καιρό ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή ήταν και συνδυασμός. Είχαν και τα δύο μαζί. Ελπίζουμε να το συνηθίσει ο κόσμος και σιγά σιγά, εντάξει, εννοείται μετά. Αυτό νομίζω, Αλέκο, είναι οι πρώτες μέρες και ο κόσμος είναι παγωμένος και φοβισμένος. Σε μια εβδομάδα ίσως. Ναι, πάντα έτσι ισχύει. Μια εβδομάδα πάντα, δηλαδή, όταν ανακοινώνεται κάτι, πάντα έτσι λειτουργεί. Ίσως μετά έρχεται, ας πούμε, ισορροπία. Απλώς ευχόμαστε να έχει καλό καιρό, γιατί εντάξει, άμα αρχίσουν και. Γιατί όσο σκύνει ο καιρός, μετά θα έχουμε και το πρόβλημα με το τσιγάρο, έτσι. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς πληρώνουμε πάντα την ύφη. Έχουμε μια δεκαετία οικονομική κρίση, έχουμε αντικαπνιστικούς νόμους, έχουμε δυστυχώς πάλι σημάς. Αλέκο, και κάτι πολεοδομίες τώρα τελευταία, Αλέκο. Βλέπω καταστήματα να κινίζονται. Γίνονται πολλά δυστυχώς. Ευτυχώς κάποια στιγμή θα γινόταν, αλλά όλα μαζί αυτή τη στιγμή ήταν λίγο. Ναι. Αλέκο, θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας για την εστίαση στην περιοχή που θυμάστε? Θα είναι. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θέλω να γίνω μάλιστα κακών, αλλά αυτό δείχνουν τα πράγματα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αλέκο, εσύ τώρα που. Προσπαθούμε να μείνουμε ανοιχτοί να αντέξουμε. Έτσι δεν μιλάμε πλέον για να είμαστε έτσι, ούτε καν υγιείς. Δηλαδή, απλώς να μείνουμε ανοιχτοί και να κερδίσουμε λίγο χρόνο, ούτως ώστε να κάποια στιγμή να επανέλθει όλο αυτό. Εσείς τώρα. Να πάρει βοήθεια, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε βοήθεια, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω. Εσείς τώρα είστε εκπροσωπείς στο σύλλογο, είστε αντιπρόεδρος του συλλόγου. Ήρθε ποτέ κανείς ή κάνατε εσείς καμία κίνηση να συναντηθείτε με έναν βουλευτή, με έναν περιφερειάρχη, με έναν δήμαρχο, κάπως να τα πείτε, να τα θέσετε επιτάπητος? Με όλους έχουμε συναντηθεί. Όλοι λένε ότι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν δίνονται λύσεις. Δεν δόθηκε καμία λύση. Δηλαδή, ακούσαμε και το Χαρβαλιά πριν λίγες μέρες. Που βγήκε και είπε να βάλουμε σε αναστολή τους εργαζομένους. Αντί να βγάλει ένα πρόγραμμα να τους κρατήσουμε, μας λέει να τους διώξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει. Σε αυτό το τομέα το χειρίζονται λάθος τουλάχιστον. Για το δυναμικό δεν είμαι αρμόδιος να πω εγώ. Αλλά στο εργασιακό στραβάρμενισμό. Αλέκο, όντως αυτό υπάρχει και στην ΚΙΑ που ανακοινώθηκε για τα μέτρα στην Κοζάνη προχθές, ότι υπάρχει δυνατότητα αναστολή σύμβασης των εργαζομένων για τους κλάδους που πλήττονται, όπως εσείς στην εστίαση. Γνωρίζεις αν ήδη οι συνάδελφοί σου έχουν κάνει τέτοιες κινήσεις? Δεν νομίζω να έχουν γίνει ακόμη. Γιατί, ακόμη. Γιατί να το πούμε απλά, δεν βγαίνουν τα μαγαζιά. Δεν μπορείτε να συντηρήσετε τόσους εργαζόμενους. Δεν γίνεται, όχι, ήδη χάθηκαν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το τραγικό, να χάσουν θέσεις εργασίας. Τα ωράρια. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Μα εντάξει, εγώ ας πούμε είχα από δυο σερβιτόρους στην Πάρδη αρχές του βράδυ, τώρα δουλεύω με έναν. Δηλαδή, μάνι, τρεις θέσεις χάθηκαν από το δικό μου το μαγαζί. Που σκεφτείτε τώρα τα μαγαζιά που δουλεύουν μετά τις 12, έτσι, και τα βραδινά τα μαγαζιά. Ναι, αυτό δηλαδή, τι θα γίνει. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Αλέκο, σήμερα όλη η Κοζάνη συζητάει για κρούσματα σε καταστήματα εστίασης. Τι γνωρίζετε σαν σωματείο? Έχουμε αρκετά κρούσματα? Δεν το γνωρίζω.
πιάσατε αδιάφαστο σε αυτό το θέμα, δεν το γνωρίζω, εντάξει, και ενδεχομένως να μην θέλουν να πούν και τα μέλη μας για το τι γίνεται. Όλη η πόλη έχει κρούσματα, δεν έχουν μόνο οι καθυστέρες. Όλοι εργασιακοί χώροι, ναι. Θα το πω εγώ. Είναι σε έξαρση ο κορονοϊός, εντάξει. Καλό είναι να προσέχουμε όλοι μας. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι προσπαθούμε και νομίζω η πόλη έχει και τα λιγότερα γραψίματα, έτσι, πανελλαδικά, γιατί τηρούμε τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, όταν... Άμα τα τηρούσαμε, δεν θα ήμασταν τόσο ψηλά. Τέλος πάντων. Αλέκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε αύριο έχουμε και τα ελευθέρια της πόλης, λίγο περίεργα φέτος, αλλά τέλος πάντων να πάνε όλα καλά, καλά κουράγια που λέει και ο Παναγιώτης. Με λίγη προσοχή και με λίγη καλή θέληση θα το περάσουμε. Αλέκο, τώρα έτσι να το χαλαρώσουμε κλείνοντας. Τώρα στις 12 πάτε λέτε στους πελάτες, παιδιά. Μάστε το. Μάστε το, που λέμε στο Μελωτίνι. Βάζουμε και στον Κρόκο. Ένα τραγούδι που λέει καληνύχτα και κλείνουμε φώτα. Ανάβουν τα φώτα. Το Σιλέντσιο που στο στρατό δεν πέφτει. Αλέκο, αν εγώ καθίσω μέχρι τις 12 και 4 το να έχω πληρώσει, δηλαδή ένα τεταρτάκι μπορώ ακόμα, ας πούμε. Θα σε αφήσω έξω μόνο σου, εντάξει, σου πω κάτι. Να παράμε το Σιλέντσιο. Όχι, το έχω κάνει ήδη αυτό, έτσι. Δηλαδή έτυχε, δηλαδή. Έτσι μια παρέα, αλλά να καθίσουμε. Καθίστε στον εξωτερικό χώρο, να μην εγώ έκλεισα τα φώτα τα πάντα. Α. Κάντε ό,τι θέλετε, το μαγαζί έκλεισε, λέω. Με δική σας ευθύνη κάθε. Μάλιστα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Ναι, δηλαδή είναι... Και εντάξει, δυσκολευόμαστε, η αλήθεια είναι, έτσι. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος ακόμη. Ναι, ενώ, κάποιοι δεν είναι και... Δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Τώρα, ας πούμε, έρχονται 6-6 παρέες και τους λένε ότι είναι 4 άτομα, είναι υποχρεωτικό. Προσπαθούμε να τους χωρίσουμε και δυστυχώς δεν κατανοούν ακόμη. Ναι, ας μην βάζουμε κι εμείς οι πολίτες όμως σε δύσκολη θέση. Ναι, εννοείται. Δηλαδή το πρόστιμο, θα το φέρει επιχειρηματίας. Για να κάνεις εσύ τώρα τη μαγκιά σου ή για να μείνεις 10 λεπτά περισσότερο. Θα χορτάσετε ύπνο! Μας παίρνει έχουμε έναν κακό, έτσι, βγάζουμε τον κακό μας αυτό, δηλαδή μαλώνουμε τους πελάτες. Εσείς πρέπει να μαλώνετε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο και θα κοιμάστε πιο πολύ τώρα. Ξέρεις τι καλά να πηγαίνεις στο σπίτι σου 12.30 ώρα και να κοιμάσαι. Χάρα Θεού. Επιδερμίδα θα στρώστε. Εμείς που είμαστε της νύχτας και ξενυχτάμε να μου τσακάνω. Η αλήθεια είναι ότι είχα καμιά κουσαϊτία να κοιμηθώ έτσι. Έλα, έλα. Θα κοιμηθείς τώρα. Θα στρώσουμε επιδερμίδα. Θα μάθουν και κάποιοι άλλοι να κοιμούνται πιο νωρίς τώρα και θα στρώσει η ζωή μας. Αλέκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.